θα σας έλεγα ότι με βάση τα δεδομένα που είχαμε υπόψη μας, διαφαινόταν μάλλον ότι, τα ιστορικά δεδομένα εννοώ, διαφαινόταν μάλλον ότι θα υπάρξει υποχώρηση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των δανειστών. Αυτό γινόταν στο παρελθόν. Τώρα, το ότι η κυβέρνηση τελικά δεν συμφωνεί με τους δανειστές και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται να επισπεύσει, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, αναγκάζεται να επισπεύσει την προεδρική εκλογή, σημαίνει ότι κατάλαβε και η ίδια πως το πολιτικό κόστος είναι πλέον απαγορευτικό, ότι ούτως ή άλλως πρόεδρος Δημοκρατίας δεν βγαίνει. Και μαθηματικά, από τη στιγμή κατά την οποία ο Φώτης Κουβέλης αποφάσισε πως δεν ενδιαφέρεται, νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνει πρόεδρος Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Άρα λοιπόν αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος μια ώρα αρχίτερα και καλύτερα έτσι, προκειμένου να ξεκαθαριστεί κάποια στιγμή η κατάσταση. Η ουσία τώρα ποια είναι? Είναι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα φτάνει πια στα όρια του. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχιστεί η εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής. Τώρα, η πολιτική αυτή κατέφαγε τις σάρκες του Πασόκ μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών, 2 και κάτι. Τώρα έχει καταφάει τις σάρκες και της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Τελειώνει. Λοιπόν, για να τη συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συζήτηση. Αν τα κόμματα αυτά δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα μνημόνια που ήταν κόμματα με ιστορία, κόμματα εξουσίας εννοώ, με ιστορία δεκαετιών, με πελατειακές και άλλες προσδέσεις με τους ψηφοφόρους, κατά μείζον λόγο είναι αδύνατον να την εφαρμόσει η ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές, το κόμμα θα εξαερώνονταν κυριολεκτικά μέσα σε 1-2 μήνες. Άρα, θα μπορούσε να ασκήσει, ουσία, λοιπόν, μπορεί να ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν χρησιμοποιήσουμε έτσι και ένα ρήμα κατανοητό για το σειρμού, το μνημόνιο και να βάλει τη χώρα μας σε μία άλλη βάση. Έχει όλη αυτή τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει και η λαϊκή επιγορία, είναι απλά τα πράγματα? Καθόλου απλά δεν είναι. Καθόλου απλά δεν είναι, διότι πράγματι οι δανειστές κρατούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης στα χέρια τους. Άρα, ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας 2 δρόμους. Ή μάλλον τους δρόμους δεν τους έχουμε εμείς μπροστά μας. Γιατί είναι σχεδόν δεδομένο ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Τους δρόμους έχουν μπροστά τους οι δανειστές. Ο ένας δρόμος είναι να συνεχίσουν την πίεση για την εφαρμογή αυτής της αδιέξοδης πολιτικής που καταβαραθρώνει την οικονομία και διαλύει την κοινωνία. Όπου αν το κάνουν, στο τέλος, φοβάμαι ότι θα, δεν ξέρω μέσα από ποιες ακριβώς εξελίξεις και διαδρομές, αλλά στο τέλος θα υπάρχει ένα διαζύγιο και μάλιστα ένα οδυνηρό διαζύγιο και για τις δύο πλευρές. Όπου και η ελληνική κοινωνία θα περάσει δύσκολες ώρες, αλλά οι δανειστές δεν θα πάρουν μία από τα χρεωστούμενα. Για να σας το πω έτσι πολύ απλά. Και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του συμβιβασμού για τους δανειστές, να αναγνωρίσουν τις πραγματικότητες, να προχωρήσουν σε μια ουσιώδη ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους, να σταματήσουν να απαιτούν αυτά τα τερατώδη μέτρα λιτότητας, τα οποία, επαναλαμβάνω, καταστρέφουν την οικονομία και διαλύουν την κοινωνία, και να μπορέσουμε να βρούμε έστω σιγά σιγά το δρόμο για την ανόρθωση με δικό μας σχεδιασμό, διότι οι δικοί τους σχεδιασμοί αποδείχθηκαν καταστροφικοί. Άρα λοιπόν, 2 ερωτήσεις ακόμη έχω να σας θέσω. Μία είναι τι περιμένουμε κατά τις επόμενες ημέρες και ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακριβώς συζητάτε ή διαμορφώνεται, μετά και την χθεσινή ανακοίνωση. Θα περιμένουμε δηλαδή την ενεργοποίηση των κείμενων διατάξεων εδαφείων του άρθρου 32 του Συντάγματος και τις ημερομηνίες 17, 22 και 27 να αξιοποιούνται αντίστοιχα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 17, 23 και 29, γιατί πρέπει να μεσολαβήσει ένα πλήρες πενθήμερο. Άρα, από εκεί και πέρα μπορεί να διαλυθεί η Βουλή. Πρέπει να διαλυθεί το αργότερο μέσα σε 10 μέρες. Εγώ ελπίζω ότι θα διαλυθεί, αν όχι στις 30, έστω στις 2, ας πούμε. Και θα πάμε σε εκλογές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αργότερα από 30 μέρες από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί διαλύσεως της Βουλής. Δεν μπορούν να γίνουν και νωρίτερα από 25 έως 27 μέρες, γιατί χρειάζεται να τρέξουν κάποιες προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιότητων, για την εκτύπωση ψηφοδελτίων κλπ. Άρα λοιπόν, πρακτικά η πιθανότερη ημερομηνία είναι η 1η Φεβρουαρίου.
Η 1η Φεβρουαρίου, λοιπόν, αυτή είναι η εκτίμησή σας. Πηγαίνουμε σε εκλογές. Θα ήθελα επίσης να σας θέσω στο τελευταίο ερώτημα το εξής. Πώς είδαν στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα όλες αυτές τις εξελίξεις που αφορούν στη χώρα μας, συνομιλώντας και με συναδέλφους σας? Τι θα είχατε να πείτε? Δεν έχει υπάρξει κάτι πολύ, έτσι πώς να σας πω, κάποιο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα για την εξέλιξη αυτή. Άλλωστε αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα κοινοβουλευτικών ομάδων και δευτερευόντως συνεδριάσεων κάποιων επιτροπών. Ίσως θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα την επόμενη εβδομάδα, που είναι εβδομάδα ολομέλειας στο Στρασβούργο και όπου θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, γιατί θα βρισκόμαστε περισσότερο και μεταξύ μας. Ξέρετε, στο κτίριο των Βρυξελών, ή μάλλον στο συγκρότημα κτιρίων των Βρυξελών, που είναι τεράστιο, αχανές και χαοτικό και ως προς την αρχιτεκτονική του, είναι δύσκολο να... και να δεις και τους συναδέλφους δηλαδή λίγο πολύ, τους άλλους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι, όπως σας είπα, ο χρόνος τελειώνει. Πρέπει οι δανειστές, γιατί τελικά αυτοί θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν με την Ελλάδα, πρέπει να μπουν σε μια... στο δρόμο της λογικής, που δεν βρίσκονται στο δρόμο της λογικής αυτή τη στιγμή, ή αλλιώς να αποφασίσουν ότι θα ρίξουν πραγματικά ζαριά, διότι το να οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο είναι ζαριά και για αυτούς. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλο ρίσκο. Κύριε Χρυσόγονο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας κατά τις επόμενες ημέρες, όπου οι εξελίξεις ούτως ή άλλως θα μας προλαμβάνουν. Σας ευχαριστώ.